Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε καθαρά, ξεκάθαρα για το παιχνίδι που παίζει η Νέα Δημοκρατία με τους θεσμούς στην προσπάθειά της να συγκαλύψει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και αναπόφευκτα μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε ή ορθότερα να συνειδητοποιήσουμε με ποιον τρόπο η Νέα Δημοκρατία θέλει τελικά να κυβερνά. Θέλει να κυβερνά επειδή της δόθηκε η λαϊκή εντολή ή θέλει να κυβερνά σαν να της ανήκουν ιδιοκτησιακά οι θεσμοθετημένες εξουσίες. Θέλει η Νέα Δημοκρατία να διερευνηθεί από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Σκοπεύει, μπορεί να θωρακίσει τη δικαιοσύνη για να πάει μέχρι τέλους τις έρευνές της. Γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διαφθορά, τη διαπλοκή πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, η Νέα Δημοκρατία κάνει το μαύρο άσπρο. Στην περίπτωση του σκανδάλου Νοβάρτης, η αντιστροφή των ρόλων που επιχειρείται ξεπερνά κάθε όριο. Οι ελεγχόμενοι γίνονται διώκτες. Ο βασικός εμπλεκόμενος Φρουζής γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία αξιόπιστος μάρτυρας. Όλος τυχαίως, μετά την κατάθεσή του, η κυβέρνηση περνά ρύθμιση που επιτρέπει το ξεπάγωμα δεσμευμένων λογαριασμών. Λες και κάποιος τον επιβράβευσε που είπε ο πρώην επικεφαλής της Νοβάρτης Ελλάς ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης στην Ελλάδα. Βέβαια, ο ίδιος δεν είπε λέξη για Παπαγγελόπουλο και Σκευωρία. Μόνο που η εξέλιξη της προανακριτικής, με την οποία η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε με κάθε πονηρό και αθέμητο μέσο να νομοποιήσει τα περί δήθεν Σκευωρίας Παπαγγελόπουλου, της επιφύλασε άλλη μία αντιστροφή, που όμως δεν την περίμενε. Όχι μόνο δεν κατατέθηκε κάποιο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει παρέμβαση Παπαγγελόπουλου, αλλά αποκαλύπτεται ότι η δήθεν σκευωρία Παπαγγελόπουλου είναι στην πραγματικότητα μια σκευωρία της Νέας Δημοκρατίας, ενορχιστρωμένη από συγκεκριμένους κύκλους της, οι οποίοι επιχειρούν να πάρουν τη ρεβάνς, αλλά και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στη δεξιά παράταξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όσα ξέρουμε, παρακαλώ λίγο ησυχία. Από όσα ξέρουμε όλοι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, η δικαιοσύνη δεν έχει σταματήσει στιγμή να ερευνά το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και φυσικά, αυτό επιτελείται, συνεχίζει να επιτελείται με αυτοθυσία από την αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς, παρά τις προσπάθειες κάποιων να τις αφαιρέσουν την υπόθεση. Διαπιστώνει εδώ κανείς ένα παράδοξο που επιβάλλεται στη θεσμική κουλτούρα του τόπου από τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν συμβαίνει μια τόσο σοβαρή δικογραφία να επιχειρείται να διασπαστεί μέχρι σημείου που να μην μπορεί κανείς να θυμηθεί για ποιο λόγο την έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Να έχουν βγάλει οι ελεγχόμενοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας και ο ήδη κατηγορούμενος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής την απόφαση για τους εαυτούς τους, προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρμόδιων λειτουργών της δικαιοσύνης. Και όταν η δικαιοσύνη συνάντησε στις έρευνές της για το σκάνδαλο Νοβάρτης ονόματα πολιτικών προσώπων του δικού της χώρου, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Λειτουργήσε ως προστάτης πολιτικών φίλων και συμμάχων και όχι ως προστάτης των θεσμών. Θυμίζει αυτό τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών, όταν κάποιοι εδώ μέσα έλεγαν ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο εναντίον Τσοχατζόπουλου Παπαντονίου, ενώ υπήρχαν στοιχεία, απαιτώντας μάλιστα να ζητηθεί συγγνώμη από τους εν λόγω. Φαίνεται λοιπόν πως όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτή η κουλτούρα συγκάλυψης παραμένει ισχυρή στο πολιτικό σύστημα που οδήγησε στη χρεοκοπία. Συγκάλυψη που αποσκοπεί στον επηρεασμό της δικαιοσύνης και όταν αυτό δεν πετυχαίνει, στη συμμόρφωσή της. Τους προστατευόμενους μάρτυρες, η Νέα Δημοκρατία, κατά πώς ορίζει δικός της νόμος ως προστατευόμενους, τους αποκάλεσε κουκλοφόρους, κάνοντας τα πάντα για να τους εκφοβήσει. Το ίδιο έκανε και με τους εισαγγελείς της υπόθεσης. Αμφισβήτησε με πρωτοφανή ένταση το ρόλο και το πρόσωπο της εισαγγελέως διαφθοράς. Δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει τέτοια ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον λειτουργιών και λειτουργών της δικαιοσύνης. Μας είπαν οι εμπνευστές της δήθεν σκευωρίας Παπαγγελόπουλου ότι η Νοβάρτης είναι μεν ένα διεθνές σκάνδαλο διαρκείας, αθέμητων πρακτικών, επιρροής και χειραγώγησης των αχωρών φαρμάκου, και στην Ελλάδα, με τη σημασία που έχει αυτό για την ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκου, αλλά μέχρι εκεί. Γιατροί έχουν ποινικές ευθύνες. Μάνατζερ έχουν ποινικές ευθύνες. Πολιτικοί δεν έχουν.
Αλλά γι' αυτό, για το αν έχουν ή δεν έχουν ποινικές ευθύνες οι πολιτικοί, δεν θα αποφανθεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το κίνημα αλλαγής, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καμία κομματική δύναμη, ούτε κανείς άλλος. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σε ρόλο δικαιοσύνης έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και αποφαίνεται πως το γεγονός ότι φτάσαμε να μιλάμε για πολιτικούς στο σκάνδαλο Νοβάρτης είναι αποτέλεσμα μιας σκευωρίας της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μέσω κάποιου Ρασπούτιν, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να σπηλώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να κερδίσει έτσι τις εκλογές. Και συστήνεται η Προανακριτική Επιτροπή για τις δίθεν παρεμβάσεις του πρώην αναπληρωτή υπουργού. Και εκεί όμως αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Η χειραγώγηση των θεσμών που επιχειρεί και εν τέλει αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε για το πώς θέλει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι, όποτε και όπως τη συμφέρει. Αρκεί να ξέρουν οι πάντες πως κάθε εξουσία της ανήκει και αλίμονο σε όποιον αμφισβητήσει αυτό το δικαίωμα. Αλίμονο σε όποιον ενισχύσει τη δικαιοσύνη στο έργο της όπως υποχρεούται από τα θεσμικά του καθήκοντα. Αλίμονο σε όποιον επιχειρήσει να ρίξει τα στεγανά που προστατεύουν την διαπλοκή. Αλίμονο σε όποιον τολμήσει να μιλήσει ή σε όποιον τολμήσει να διασφαλίσει ότι αυτοί που ξέρουν μπορούν άφοβα να μιλήσουν. Θα βρεθεί φορτωμένος με το μισό ποινικό κώδικα της χώρας και αυτό να το έχουν και υπόψη τους οι υπόλοιποι. Αν οι στοικοί του μέλλοντος αναζητήσουν τι πάει λάθος στις μέρες μας, ένας τρόπος θα είναι να μελετήσουν πώς αντιλαμβάνεται η σημερινή κυβέρνηση τους θεσμούς. Η σύσταση και η λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής θα είναι από τα σως. Πλήρης ευτελισμός της θεσμικής λειτουργίας της Προανακριτικής Επιτροπής, αλλά και κάθε έννοια δικαιοσύνης, κατάληξη εγγυήσεων, αντιδικονομικά τεχνάσματα, πιέσεις και καθεστώς τρομοκράτησης, εκφοβισμός δικαστών και μαρτύρων, αποκλεισμός μαρτύρων, χρήση απόρριτων πρακτικών από ιδιώτες. Η Νέα Δημοκρατία απέκλεισε τους Τζανακόπουλο Πολάκη από μέλη της Επιτροπής και την ίδια στιγμή έγιναν δεκτά πρόσωπα με φανερή και άμεση εμπλοκή στην υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε λιτούς και δεμένους να αποκαλύψουν τα πρόσωπα των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά βρήκε τείχος στον Άριο Πάγο που είπε το αυτονόητο, ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν όπως εκείνοι επιθυμούν. Και τώρα η διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Μνημείο αντιθεσμικής κουλτούρας και πολιτικού καιροσκοπισμού. Μία ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει μπροστά και υπογράφει την πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, παραθέτοντας αυτούσια κομμάτια από τα πρακτικά της Επιτροπής για τη Μήνη Σημειονή, τα οποία είναι απόρριτα και τα οποία είναι να απορεί κανείς πώς περιήλθαν στην κατοχή του τους. Και εδώ είναι που αποκαλύπτεται η σκευωρία της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβερνητική πλειοψηφία ξέρει ότι δεν έχει στα χέρια τη στοιχεία που να αποδεικνύουν παρεμβάσεις του πρώην αναπληρωτή υπουργού, αλλά κάνει τα πάντα κόβοντας και ράβοντας το κατηγορητήριο προκειμένου να στήσει σκηνικό ειδικού δικαστηρίου. Στα παραπάνω έραψε. Να δούμε και πού έκοψε. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να προχωρήσει σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου, χρησιμοποιώντας απόρριτες καταθέσεις στην Προανακριτική Επιτροπή, προτού προλάβει να καταθέσει πλέον βασική μάρτυρας, η πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Ξένη Δημητρίου, την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να καλέσει τελευταία και όχι από τους πρώτους όπως θα ήταν θεσμικά ορθό. Αν δε ξεκινούσε η Προανακριτική Επιτροπή από την κυρία Δημητρίου, είναι βέβαιο ότι η αποστολή της Προανακριτικής θα τελείωνε εκεί. Αρκεί κάποιος να διαβάσει τις 6 καταθέσεις της για να αντιληφθεί του λόγου του αληθές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια μιας πλευράς της Νέας Δημοκρατίας να διασωθεί πολιτικά από την κατάρρευση του κατηγορητηρίου. Την ανοχή σας λίγο, κύριε Πρόεδρε. Που έστησαν οι πιο ακραίοι κύκλοι της. Και ταυτόχρονα είναι η προσπάθεια της άλλης πλευράς της Νέας Δημοκρατίας να στείλει μήνυμα για το τι παθαίνουν όσοι ορθώνουν ανάστημα. Είτε με τη μία πλευρά, είτε με την άλλη, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί από την αρχή των μεθοδεύσεών της το παιχνίδι δεν της έβγαινε. Στην προσπάθειά της να βγει από το αδιέξοδο αυτό, δυστυχώς μπήκε σε αχαρτογράφητα νερά, στρέφοντας δικαστικούς λειτουργούς εναντίον δικαστικών λειτουργών. Και εδώ το ερώτημα είναι, ποιους εναντίον ποιών. Ποιους θεώρησε αξιόπιστους και ποιους αναξιόπιστους η Νέα Δημοκρατία στην απόπειρά της να φέρει το κατηγορητήριο σήμερα στα μέτρα της. Μήπως θεώρησε αξιόπιστους αυτούς τους εισαγγελείς που θάβουν σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, παρατάνε φακέλους σε ντουλάπια, χάνουν φακέλους σε πλημμύρες, αρνούνται να παραλάβουν πληροφορίες από ξένες αρχές, αποφεύγουν να εξετάσουν μάρτυρες.
κατασυκοφαντώντας ως αναξιόπιστους εκείνους που επιμένουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους απτόητη. Ας δούμε λοιπόν τι έβγαλε το ζύγι της αξιοπιστίας όπως την αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται, λέει, στην κατάθεση της πρώην εισαγγελέως κατά της διαφθοράς της κυρίας Ράικου. Της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς που έλεγχε τους άλλους γιατρούς, αλλά απέκρυψε ότι ο σύζυγός της έλαβε εμβάσματα από την Οβάρτη στον κοινό τους λογαριασμό, δήθεν για μελέτες που ακόμη ερευνάται αν έχουν γίνει. Όταν ζητήθηκαν οι συμβάσεις για τις υποτιθέμενες μελέτες, η ίδια είπε ότι το σπίτι της πλημμύρισε και καταστράφηκαν. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί σε βάρος της ποινικός έλεγχος. Της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς που από το 2015 γνώριζε από ανώνυμη καταγγελία για τον Μανιαδάκη, αλλά μέχρι την αντικατάστασή της τον Απρίλιο του 2017 δεν έχει στείλει το φάκελο για συσχέτιση με την υπόθεση Νοβάρτης. Της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς που δεν κάλεσε για κατάθεση τους αυτόπτες μάρτυρες της απόπειρας αυτοκτονίας του στελέχους της Νοβάρτης στο Χίλτον. Της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς που στην επιστολή αντικατάστασής της το Μάρτιο του 2017 έγραφε «Δεν θα θυσιαστώ στο βωμό των συμφερόντων των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και των μεγάλων συμφερόντων στον χώρο του φαρμάκου» και αποκαλούσε την υπόθεση Νοβάρτης την κορονίδα της διαφθοράς στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται, λέει, στην κατάθεση του πρώην εποπτεύοντος στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς, κ. Αγγελή, του δικαστικού λειτουργού που αναρωτιόμαστε πότε έλεγε αλήθεια. Όταν με εισαγγελική διάταξη αποδομούσε όλες τις αιτιάσεις Σαμαρά και υπερασπιζόταν την εισαγγελέα διαφθοράς, βάζοντας τη μήνυση Σαμαρά στο αρχείο, ή όταν θυμήθηκε να ανασύρει τη μήνυση Σαμαρά μαζί με τη μήνυση Βενιζέλου στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, πριν από τις εκλογές και ενώ προηγήθηκε η ανακοίνωση Σαμαρά στον τύπο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι στηρίζεται στην κατάθεση του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, του δικαστικού λειτουργού που σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, έκρυβε στο συρτάρι του για 3 χρόνια δικογραφίες φωτιά για offshore και για πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Του δικαστικού λειτουργού που είπε ψέματα στην υπηρεσία του ότι πήγε στη Χάγη για συνάντηση για τα Panama Papers, αλλά δεν πήγε ποτέ. Αλλά τα περίεργα δεν είναι μόνο αυτά και ολοκληρώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Δεν σας κάνει εντύπωση η ομοιότητα των καταγγελών των εισαγγελέων. Ράικου και Αγγελής θυμήθηκαν μετά από χρόνια ότι δέχτηκαν πιέσεις και παρεμβάσεις από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Όψιμη αντίδραση ή πρόβλημα μνήμης. Και τελικά, στο στόχαστρο και των δύο, μπαίνει η κυρία Τουλουπάκη, που δεν αρέσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάνει απλά αυτό που επιτάσσει το καθήκον της ως εισαγγελέας κατά της διαφθοράς στη διεύρυνση ενός μεγάλου σκανδάλου. Και ενώ στο σκάνδαλο Νοβάρτης ο όγκος των στοιχείων για την απόδειξη των υπερτιμολογήσεων είναι τεράστιος, στην δήθεν σκευωρία Παπαγγελόπουλου υπάρχουν μόνο φήμες, λόγια και αυτοεκπληρούμενες προφητείες, προορισμένες για πηχαίους τίτλους στα ΜΜΕ που σας στηρίζουν. Και αυτή τελικά είναι η σκευωρία της Νέας Δημοκρατίας κατά του Παπαγγελόπουλου, την οποία εκφράζει αυτό το προχειρογραμμένο, ασύντακτο και ανερμάτιστο κείμενο που λέγεται πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Άλλα λένε οι μάρτυρες, άλλα συμπεραίνουν και συνάγουν οι συντάκτες της πρότασης για διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε μια τυχαία παράθεση αδικημάτων του ποινικού κώδικα, χωρίς καμία αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στα πραγματικά περιστατικά και τη νομική υπαγωγή αυτών σε αδικήματα. Μόνο για τον κορονοϊό δεν κατηγορήσατε τον Παπαγγελόπουλο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, και κλείνω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία διεκδίκησε και διεκδικεί για τον εαυτό της ρόλο υπεράνω των θεσμών, σαν να είναι ο ένας και μοναδικός κατήγορος σε αυτή την κοινωνία, με όλους τους υπόλοιπους στο ρόλο του κατηγορουμένου. Από τις πλατείες μέχρι τις δικαστικές αίθουσες και από τα φοιτητικά αμφιθέατρα μέχρι τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Όμως, το κατηγορό διατυπώνεται εναντίον σας. Ένα κατηγορό που διευρύνεται μέσα στην κοινωνία από όλο ένα και περισσότερους πολίτες που καταλαβαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει απλώς να κυβερνά, αλλά να εξουσιάζει ανεξέλεγκτη. Και δεν θέλει μόνο να εξουσιάζει χωρίς έλεγχο, αλλά να εξουσιάζει χωρίς αντίπαλο, χωρίς αμφισβήτηση, στο διηνεκές. Και από όλα όσο φοβάται η Νέα Δεξιά ότι μπορεί να ανατρέψουν την πολιτική της ηγεμονία, το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι αυτό που τη φοβίζει περισσότερο. Γιατί στο σκάνδαλο Νοβάρτης αποκαλύπτεται ότι για τη Νέα Δημοκρατία η εξουσία είναι ελάφυρο, όταν δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα. Όμως, αυτή η χώρα δεν είναι ούτε ελάφυρο, ούτε κληρονομικό δικαίωμα. Είναι μνήμη και αυτή έρχεται από το μέλλον, όπου λάμπει η αλήθεια και όχι τα λάφυρα. Μέλλον στο οποίο δεν έχει θέση το κληρονομικό δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας, στο ψέμα και τη συγκάλυψη. Αλλά το φως, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.